Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Δευτέρα σήμερα, 16 του Μάρτιου του 2020. Το γνωρίζω σίγουρα πως είναι Δευτέρα, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να γυρίσω αυτό το έκτακτο vlog το οποίο θα μπει στην κολεξιόν «Μένουμε σπίτι». Κάθε φορά κάτι ξεχνάω και το ξαναγυρίζω από την αρχή, επειδή είμαι αρκετά τεμπέλα για να κάνω μοντάζ στα βίντεο, οπότε προτιμώ να τα γυρνάω μόνο ρούφι και να σας τα αναβάζω μόνο ρούφι για να ξεμπερδεύουμε. Κάντε κάτι να πιούμε. Εγώ πίνω το δεύτερο καφέ τη μέρα. Ξύπνησα αρκετά νωρί σήμερα, αλλά είχα πάρα πολλέ δουλειέ και μόνο έναν καφέ πρόλαβα να πιω. Είχα πάρα πολλέ δουλειέ, γιατί τώρα που μένουμε σπίτι, εγώ που μένω πάντα σπίτι, έχω και κόσμο στο σπίτι. Άρα οι δουλειέ μα γίνονται περισσότερε, δεν πειράζει, καλά είναι το παιδί και τα παιδιά όλα να είναι καλά εκεί που είναι, και αυτά που είναι εδώ μαζί μα, και αυτά που είναι στο εξωτερικό, γιατί εμεί έχουμε δύο παιδιά. Εγώ δηλαδή έχω δύο παιδιά εκ των οποίων το ένα ήρθε την Παρασκευή, ο Λάζαρο, τον είδατε κιόλα στο στο έκτακτο βίντεο, τον ξεγέλαζα και έκανε vlog. μου λέει: Δεν με ξεγελάζει εμένα, αλλά επειδή είναι με την κατάσταση που ο φίλο του είναι άρρωστο και δεν τον εξέταζε κανεί. Βγήκε και, και έκανε το Σάββατο το βράδυ το έκτακτο το vlog. Λοιπόν, ε, ήρθε ο Λάζαρο, ο οποίο είναι προνοητικό πάρα πολύ, νομίζω έχει πάρει από μένα σε αυτό. Και μου είπε την Παρασκευή, το μεσημέρι, την πέμπτη το μεσημέρι, μου λέει μαμά θα έρθω, γιατί έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα θα υπάρξουν περιορισμοί στις πτήσεις και δεν θα μπορώ να φύγω από την Αγγλία. Και επειδή ο Λάζαρος είναι στο μάστερ και μόνο ένα μάθημα την εβδομάδα παρακολουθεί και περισσότερο εργασίες κάνει, έχει κάποιες εργασίες που έτσι κάνει εδώ στην Κύπρο, μου λέει θα πάρω εισιτήριο αύριο και α είναι και 200 στερλίνες εξτρά. Να έρθω. Του λέω, «Πα... ναι, γεια μου, να έρθει αμέσω στο τόπο και μου λέει, επειδή ο παππούς και η γιαγιά είναι μεγάλη ηλικία και βρίσκονται στι ομάδε ευάλωτου πληθυσμού και λόγω τη ηλικία του, θα έρθω να μείνω μαζί σα. Επειδή συνήθω ο Λάζαρο επιλέγει να μένει σε ένα σπίτι που έχουμε στην Πάφο εκεί στο πατρικό μου, όπου είναι ε, κοντά στη θάλασσα, κοντά στου φίλου του, κοντά στι διασκεδάσει κλπ. Ενώ εμεί στο χωριό εδώ πέρα είμαστε καραντίνα ολόχρονα. Ενώ είμαστε μόνοι μα ολόχρονα. Ήρθε λοιπόν ο Λάζαρο να μαξί για να, να δείτε, την προνοητικότητα. Είχα και εγώ προνοητικότητα, γιατί έχω καιρό που λέω στο Μαναγιώτη. να πάμε να πάρουμε ένα στεγνωτηρίο σε χαμηλή τιμή, γιατί αυτά τα στεγνοτήρια που έχουν χαμηλή τιμή ξοδεύουν περισσότερο ρεύμα και αυτά που έχουν ψηλή τιμή ξοδεύουν λιγότερο ρεύμα. Εγώ τα απλώνω τα ρούχα ούτω ή άλλω. Αλλά σε περίπτωση που θα έχουμε κάποιον να μένει μαζί μα, επειδή στο δωμάτιο τη Κυριακή, το οποίο διαμένει τώρα ο Λάζαρο, είναι το δωμάτιο που τραβάω τα βίντεο που σα έχω πει και που απλώνω και τα ρούχα. Γιατί έχει μεγάλη μπαλκονόπορτα, ανοίγουν, παίρνει ήλιο και στεγνώνουν τα ρούχα εκεί. Παράγγελα το στεγνωτήριο, μισή ώρα μετά πήρε ο Λάζαρο τηλέφωνο. Το πήρα δηλαδή, μα το έφεραν την Παρασκευή. Ε, παίρνει ο Λάζαρο μισή ώρα τηλέφωνο να έρθει από την Αγγλία. Έρχεται ο Λάζαρο από την Αγγλία και χθε Κυριακή, 15 του Μάρτιου, βγήκε ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία και έβγαλε κάποια πολύ αυστηρά μέτρα. Τα οποία περιορίζουν για τη διακίνηση φοιτητών. Για να έρθει τώρα ένα φοιτητή από το εξωτερικό στην Κύπρο. Αυτό το μέτρο θα ισχύσει από σήμερα 16 του Μάρτιο ώρα 6 το απόγευμα, πρέπει να έχει η ε, ιατρική βεβαίωση ότι έχει εξεταστεί και δεν πάσχει από τον κορονοϊό. Έτσι το καμάρι μας το άλλο η Κυριακούλα μας έχει μείνει στην Αγγλία, φυσικά το είχε επιλέξει να μείνει στην Αγγλία, ούτως ή άλλως δεν ήθελε να έρθει το Πάσχα. Ήταν ο προγραμματισμό τη τέτοιο, η Κυριακή είναι στην νομική, είναι στο δεύτερο έτος, έχει πολλά μαθήματα. Δεν είναι όπω το Λάζαρο που είναι στο μάστερ που δεν πρέπει να παρακολουθεί πολλέ μέρε. Κάθε μέρα έχει μαθήματα. Φυσικά τώρα από ό,τι μου είπε, τα μαθήματα του θα γίνονται τα περισσότερα με τηλεδιάσκεψη. Και εδώ που τα λέμε, να ερχόταν η Κυριακή στην Κύπρο, να ερχόταν εδώ να μείνει μαζί μα, ίσω να κινδύνευε, γιατί η Κυριακή έχει μια μικρή ευαισθησία στην υγεία τη, είναι 20 ετών, δεν έχει κάτι τραγικό, αλλά αν το περνάει πιο βαριά από ό,τι Οπότε καλά έκανε η Κυριακή και έμεινε εκεί πέρα προστατευμένη, με περιορισμένε τι κινήσει τη. Ο Λάζαρο πέρασε και από αεροδρόμιο. Που αντιλαμβάνεστε, από αεροδρόμια, που αντιλαμβάνεστε ότι από δύο αεροδρόμια, και από τον Γκάτουικ και από το, από το αεροδρόμιο Λάρναγκο, που αντιλαμβάνεστε ότι τα αεροδρόμια είναι χώροι που κυκλοφορούν πολλά, πολλοί άνθρωποι και υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοση του ιού. Και ήρθε εδώ σε εμά, οι οποίοι εμεί έχουμε κάνει, και εγώ και ο άντρα μου έχουμε κάνει ότι δεν θα ήταν καλό να κάνει κάποιο εν καιρό πανδημία, προτού κηρυχτεί η κατάσταση, ε, κατάσταση εκτακτου ανάγκη στη χώρα, προτού συνειδητοποιήσουμε εδώ στην Κύπρο ότι ε, υπάρχει μεγάλη απειλή, εμεί κάναμε περιοδία για το βιβλίο και έχουμε γυρίσει τι πόλει όλε σχεδόν. Μόνο στη Λάρνακα τη Κύπρου, μόνο στη Λάρνακα δεν προλάβαμε να πάμε. Ήταν προγραμματισμένο για τι 20 του μηνό και φυσικά έχει αναβληθεί και έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι πολύ πιθανόν εμείς ήδη ε, να μεταφέρουμε τον ιό. Δεν γνωρίζουμε, προς το παρόν δεν υπάρχουν κάποια συμπτώματα, αλλά είμαστε σε επιφυλακή, ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να νοσήσουμε. Το ίδιο και το αγόρι μας, το οποίο, <laughs> το οποίο πέρασε από τα αεροδρόπια, ήρθε, έφτιασε, έρανε, είμαστε όλοι εδώ. Όπως είπα και χθε έχουμε πείσει τους γονεί μου να μπουν σε καραντίνα. Παίρνω συνεχώς τον αδερφό μου και τον ρωτάω, μην τυχόν και βγουν από το σπίτι. Κάνον τους και λοιπά και λοιπά και είμαι εδώ σήμερα και θέλω να σας διαβάσω αυτά που μου έχετε στείλει, τα χθεσινά γιατί τα σημερινά θα διαβάσω αύριο, για τα ερωτήματα που θε, ε, βάζετε σε σχέση με αυτή τη συνθήκη τώρα. Λοιπόν, γράφει ένας φίλος, κορονοϊός και έφηβη. Αγαπητή Θέκλα καλησπέρα, είδα το βίντεό σου για το μένουμε σπίτι και ήθελα να μου πει τι μπορώ να κάνω με το γιο μου που είναι σε ηλικία 18 ετών και μόλι ερωτεύτηκε. Απαναγία. Βγαίνει με την κοπέλα του και δεν ακούει ούτε μένα ούτε τη μαμά του. Πώ να το διαχειριστώ που είτε στο στερόνι του είναι στα ύψη. Δεν μαζεύεται. Με του φίλου του έχει κόψει να βγαίνει και γενικότερα είναι υπεύθυνο. Τι μπορώ να του συμβουλέψω. Α τι επόμενε μέρε κάνει για τον κοροναϊό Κάθε μέρα θα κάνουμε, είπαμε. Όσο είμαστε καλά, θα κάνουμε. Σε παρακαλώ, πε κάτι ώστε να το ακούσουν και άλλοι γονεί που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Δεν κρατιούνται μέσα και εμεί οι γονεί γινόμαστε οι κακοί τη υποθέσεω. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο γιο σου και ο γιο του καθενό και η κόρη του καθενό είναι ερωτευμένοι και έχουν φτιάξει τη σχέση, με το τέρι του, σαφώ ό,τι έχει ο ένας έχει και ο άλλος, εντάξει, δηλαδή τώρα δύο έφηβοι 18 ετών που φιλιούνται, εννοείται ότι αν ο ένας έχει τον κορονοϊό θα τον δώσει και στον άλλο. Η γνώμη μου είναι, αν γίνεται, να συμβουλέψετε τα παιδιά ότι μπορούν να βρίσκονται μαζί, αλλά να βρίσκονται μαζί είτε στο σπίτι του ενός είτε στο σπίτι του άλλου και όχι σε δημόσιους χώρους, όχι σε μπαράκια, όχι σε αυτοσχέδια μπαράκια που έχω ακούσει ότι γίνονται σε κάποιες περιοχές και όχι μαζί με άλλους τη ηλικία του. Δηλαδή, εάν έχουν πάρει ήδη τον ιό, τον έχουν πάρει. Δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε και τους ιδίους και, τους, και το, την κοινωνία, την υπόλοιπη κοινωνία, από την αναμετάδοση, την γρήγορη αναμετάδοση του ιού. Οπότε θα σου έλεγα, μπορείς να πεις στο γιο σου, είναι εντάξει γέ μου, αντιλαμβάνομαι και εμείς, και εμείς, μπορεί να είμαστε και μεγαλύτεροι, αλλά έχουμε και εμείς αίμα, καταλαβαίνουμε ότι έχει την ανάγκη να βρίσκεσαι με τη φίλη σου, κάντο στο σπίτι μας ή στο σπίτι της. Και μπορεί να τον πάτε εσεί με το αυτοκίνητο στο σπίτι τη ή να φέρουν την κοπέλα στο σπίτι σα με το αυτοκίνητο τη φιλνάδα του. 18 ετών είναι, είναι μεγάλα τα παιδιά, δεν είναι μικρά. Να κλειστούν στο δωμάτιό του, να παίζουν τα παιχνίδια που θα παίζουν, δεν ξέρω τι, θα παίζουν ηλεκτρονικά φαντάζομαι, θα διαβάζουν βιβλία κλπ. Και και τουλάχιστον να είναι στο σπίτι. Έχω ακούσει και από μια φίλη μου που είναι στην Αθήνα που λέει ότι κάποιε μαμάδε έχουν συνεργαστεί, ούτω ώστε δύο-τρία κοριτσάκια που είναι κολλητέ να βρίσκονται τη μια μέρα στο ένα σπίτι, την άλλη στο άλλο σπίτι, δηλαδή να μην κυκλοφορούν έξω, να μην πηγαίνουν σε χώρου που έχει πολύ κόσμο, αλλά να πηγαίνουν να κάνουν rotation, δηλαδή να, να πηγαίνουν με τη σειρά σε ένα σπίτι κάθε μέρα, τόσο ώστε να αλλάζουν παραστάσει τα παιδιά και να, να, περάσει αυτό το διάστημα. Εμά ο δικό μα, ο οποίο είναι 23 ετών, ο γιο μου. Είναι εδώ, είναι από την Παρασκευή. Χθε σε κάποια φάση μου λέει: Μαμά, τα έχω παίξει. Θα πάω μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Πήρε το αυτοκίνητο, οδηγούσε καμιά ώρα, ήρθε πίσω, ήταν καλύτερα. Ενώ ήταν καλύτερα από άποψη συναισθηματική. Γιατί όσο να είναι, άμα είσαι μέσα σε ένα σπίτι, και εμεί έχουμε και αυλή εδώ πέρα. Σκεφτείτε, αν ήμασταν στο σπίτι που μέναμε πέρσι, που τα διαμέρισμα στον ένα το όροφο με πολύ μικρό, μικρή βεράντα. Θα ήταν πολύ πιο αποπνιχτικά. Και εδώ θέλω να στείλω την αγάπη μου και θέλω να στείλω τη συμπαράστασή μου σε όλου εσά που με διαμένετε σε διαμερίσματα και κάνετε το μένουμε σπίτι σε διαμερίσματα πραγματικά respect respect. μεταξύ, μιλώντα γι' αυτό, θα σα πω ότι εγώ γενικώ είμαι εσωστρεφή τύπο και είμαι σπιτόγατα. Είμαι του σπιτιού. Δεν μου αρέσει να βγαίνω έξω. Όταν βγαίνω έξω, το κάνω και μπορώ να το κάνω και καλά, δηλαδή να είμαι κοινωνική κλπ. Όμω προτιμώ να μένω σπίτι και αυτό το είχα απομορώ. και για μεγάλα χρονικά διαστήματα έμενα σπίτι και στο διαμέρισμα που μέναμε στη Λευκοσία, το οποίο σα είπα, ήταν στον ένα το όροφο και ήταν χωρί βεράντε. Με μια πολύ μικρή βεράντα. Δεν είχε τη βεράντα του στυλ να καθίσει σαν. Ήταν η βεράντα που καθόσουν και πήγαινε άκρη-άκρη. Στεκο... Δηλαδή φοβόσουν και πολύ να περπατήσει, Ήταν στον ένα το όροφο. Ήταν ο πιο ψηλό όροφο, γιατί έχουν πολύ ψηλέ πολυκατοικίε στη Λευκοσία. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα που έμενα σπίτι εθελοντικά, όχι επειδή υπήρχε καραντίνα όπως υπάρχει τώρα, υπήρχε, προστα... υπήρχε ανάγκη να μένουμε σπίτι για αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, ε, θυμάμαι ότι από ένα σημείο και μετά πάθαινα ένα τραλαλά. Οπότε τότε έβγαινα από το σπίτι και πήγαινα και περπατούσα στον πεζόδρομο του Παιδιέου. Πε... Ε, ο πεζόδρομος είναι ένα γραμμικό πάρκο, το οποίο πάει κατά μήκος της... του ποταμού Παιδιέου στη Λευκοσία. Είναι αρκετά χιλιόμετρα αυτό το γραμμικό πάρκο και πήγαινα εκεί και, και περπατούσα. Τώρα, όσοι είστε στα διαμερίσματα, Ίσως, εάν είστε ασυμπτωματικοί, γιατί φαντάζομαι ότι αν έχεις συμπτώματα, θα έχεις και μια κούραση, θα έχεις και μια, ένα κόψιμο, στα... μια κομμάρα στους μυς, μια αλγία. Κάποιοι φίλοι από το κανάλι εδώ μας είπαν ότι έχουν τον ιό, οπότε μπορούν να σχολιάσουν στα σχόλια τα συμπτώματα τους, εάν θέλετε. Όχι για να τρομοκρατηθούμε, απλώ για να είμαστε έτσι λίγο σε επιφυλακή. Όχι με την έννοια του ότι θα γιατρευτούμε από μόνοι μα αν έχουμε τα συμπτώματα, με την έννοια του ότι αν έχουμε για παράδειγμα μία αλγίες νιώθουμε κομμάρα σε όλο το σώμα ή αν έχουμε shortness of breath λέγεται στα αγγλικά, αν κόβεται η αναπνοή μας, αν έχουμε έντονο πόνο στο λαιμό, αν έχουμε δέκατα και μετά αυξομοιώσεις πυρετού spikes που λέγονται στα αγγλικά, τότε ίσως είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ξαπλώσουμε, να ξεκουραστούμε, να μην καταπονούμε τον εαυτό μας, να παίρνουμε πολλά υγρά, να κάνουμε όλα όσα κάνουμε όταν έχουμε ένα κρυολόγημα και να είμαστε σε επιφυλακή εάν τυχόν έχουμε επιπλοκή, που επιπλοκή σημαίνει να πάθεις πνευμονία, ε, αν έχουμε επιπλοκή να ζητήσουμε να μεταφερθούμε ε, στο κατάλληλο νοσοκομείο στην Κύπρο, είναι το νοσοκομείο αμοχώστου που δέχεται τους ασθενείς με κορονοϊό να μεταφερθούμε στο κατάλληλο νοσοκομείο που είναι allocated στην κάθε περιοχή, που δηλαδή στην κάθε χώρα, στην κάθε πόλη υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο είναι για αυτόν τον σκοπό εμάς στην κάθε χώρα να έχουμε στην Κύπρο. Λοιπόν, είναι μικρές φυσικά οι αποστάσεις, πιο μακρινή απόσταση για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο μου του είναι δύο ώρες από όπου και βρίσκεται στην Κύπρο. Λοιπόν, δύο ώρες με το αυτοκίνητο. Και όσοι έχουν επιπλοκές, που αυτοί που έχουν επιπλοκές είναι ένα μικρό ποσοστό, θα χρειαστούν νοσοκομιακή περίθαλψη. Νομίζω ένα 5 με 10% όσων νοσήσουν θα χρειαστούν νοσοκομιακή περίθαλψη χωρίς να σημαίνει ότι θα πεθάνουν. Ε? Ε, για να τους παρατηρούν, να τους έχουν υποέλεγχο, αν χρειαστεί να, να μπουν σε οξυγόνο κλπ. Και και για να υποβοηθηθούν, να περάσει ο οργανισμός αυτή τον ιό, γιατί η, η, για τους ιούς δεν υπάρχουν αντιβιωτικά φάρμακα, υπάρχουν αντιϊκά φάρμακα, τα οποία είναι ελάχιστα και ακόμη δεν υπάρχει αντιϊκό φάρμακο για το συγκεκριμένο ιό, ούτε εμβόλιο για το συγκεκριμένο ιό, Διαβάζω διάφορα πολύ έτσι, ελπιδοφόρα νέα ότι κάποια παλαιότερα φάρμακα έχουν ε, καλές ε, καλές ε, αντιδράσεις σε ασθενείς με κορονοϊό, ότι κάποια καινούρια σκευάσματα φαίνονται στις δοκιμές ότι πάνε καλά, θα δείξει. Τώρα εδώ να πω ότι έχοντας παιδί στην Αγγλία είμαι έτσι λίγο εκστατική παρακολουθώντας το πείραμα του Μπόρις Τζόνσον, τον οποίον προσπαθώ να τον ψυχολογήσω. Είναι αδιάγνωστος, όπως είπε και η Μαρία χθε, αδιάγνωστος. Με, χθες συνειδητοποίησα ότι αυτός ο τύπος είναι εκείνος που είχε βγει ιστορία όταν ήταν παντρεμένος με αυτή τη Μαρίνα, τη δικηγόρο και είχαν και τέσσερα παιδιά που ήταν και ο δεύτερος του γάμος και μετά τα αυτή με την άλλη την νεαρή και χώρισε τη γυναίκα του και είναι με αυτήν και είχα σκοτωθεί στο σπίτι της. Δεν τα, δεν τα είχα συνδέσει όλα αυτά ότι ήταν αυτός ο, ο, σκανδαλώδης τύπος. Μου βάλε ο Παναγιώτης εκεί πέρα μια, μια συνέντευξη του Μπόρις Τζόνσον. Τώρα αυτό ο άντρα μου πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Κάποιε φορέ συμπαθεί τους λάθους του λάθο ανθρώπου. Μία συνέντευξη του Μπόρι Τζόνσον, ο οποίο ήταν καθαρά ο άνθρωπο, είχε, 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 είχε <laughs> τα καφεδάκια του, τα ποτάκια του, δεν ξέρω ποιο είναι το drug, I don't know what's his drug of choice, δεν ξέρω τι ποτό πίνει, αν πίνει ουίσκι, αν πίνει μπύρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τον μεθάει, πάντως ήταν εμφανώ intoxicated, εμφανώ ήταν μεθυσμένο. και ε, απάγγελε από στήθους, ηλιάδα, σε άπτεστη, <σχελίδι> τι να πω, σε άπτεστο τρόπο με τον οποίο μιλούν οι Εγγλέζοι τα αρχαία ελληνικά. Και μου λέει, πολύ σπουδαίος, του λέω, είναι πολύ σπουδαίος, θα το χάρεσε, θα σε στείλω, εκεί. Yeah, αυτό λέει θα κάνει ένα κοινωνικό πείραμα του τέστη, να του αφήσει όλου να κολλήσουν για να έχουν περισσότερη ανοσία όλοι και αυτό σημαίνει κιόλα ότι μπορεί να, να σκέφτεται στο πίσω μέρο του κλούβιου μυαλού του ότι α πεθάνουν μωρέ και οι γέροι, ηλικιωμένοι, να, να ανακουφιστεί και το Ταμείο Συντάξεων, να ανακουφιστούν και τα οικονομικά του κράτους. Αυτό είναι εγκληματικό. Εγκληματικό. Είμαι στα τηλέφωνα, είμαι στις βιντεοκλήσεις με το κορίτσι μου. Ευτυχώς έχει αποδεχθεί επιτέλους ότι πρέπει να παίρνει τα συμπληρώματα διατροφής που της είχε πει ενδοκρινολογός να παίρνει. Το μαγνήσιο πρέπει να παίρνει, το ασβέστιο, αυτές τις βιταμίνες που της λείπουν γιατί είχαμε κάνει αναλύσεις που δείχνουν ότι της έλειπαν κάποιες βιταμίνες. Ευτυχώ άρχισε και τι παίρνει. Και ευχόμαστε για το καλύτερο. Όχι ότι θα πάθει, δεν ανησυχώ ότι θα πάθει κάτι, ε, ότι θα καταλήξει εάν κολλήσει, αλλά θα ταλαιπωρηθεί και θα είναι εκεί και εμείς δεν θα μπορούμε να πάμε εκεί. Ούτε αυτή θα μπορεί να έρθει εδώ, ούτε εμείς δεν πάμε εκεί. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως καλά έπραξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που πήρε αυστηρότερα μέτρα από αυτά τα ημίμετρα που είχε εξαγγείλει την Παρασκευή, γιατί πραγματικά πρέπει να μαζευτούμε. Λοιπόν, θεωρώ τεράστια επιτυχία τη οικογένεια μα το γεγονό ότι πείσαμε του γονεί μα να παραμένουν στο σπίτι. Φανταστείτε με τον πατέρα μου πόσο δύσκολο ήταν αυτό το πράγμα. Τον πείσαμε. Εκ των ήρθε χθε και εκεί η Εκκλησία τη Κύπρου και κάλεσε του πιστού να παραμένουν στο σπίτι. Το οποίο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου του δύο γνωστού ε, υποπτου, του δύο γνωστού, τι να του χαρακτηρίσω τον έναν που έχουμε στην Κύπρο και τον άλλο που έχουμε στην Ελλάδα, αυτού του δύο εντό εισαγωγικών ιεράρχε, μόνο α, α, ιεροί δεν είναι, ανίεροι άνθρωποι, οι οποίοι βγήκαν να μιλήσουν και να πούν μπουρδε και να πούν ανοησίε και να πούν ηλικιότητε, ότι και καλά ο κορονοϊό είναι η τιμωρία του Θεού, γιατί έχουμε. Όμως, α, α, να, 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 Σοβαρά όμω, α. Και βγει και ο ένας να στείλει επιστολή στο Μητσοτάκη, βγήκε και ο άλλος να στείλει επιστολή στον, στον Αρχιεπίσκοπο και να πούν αυτοί οι πολύ σοβαροί άνθρωποι, οι πολύ σοβαροί άνθρωποι, ότι δεν πρέπει να ακούμε τι λέει, τι λέει η Ιερά Σύνοδος, που ευτυχώ η, η Ιερά Σύνοδος της Κύπρου έχει εκδώσει χθε οδηγίες ασφαλείας, ούτε τι να λέει η κυβέρνηση, γιατί λέει και, και να μας παρατήσουν. Και είναι και ευκαιρία να ξυπνήσουν κάποιοι οι οποίοι είναι θρησκόληπτοι, όχι θρήσκε, γιατί θρησκοί άνθρωποι έχουν μυαλό. Κάποιοι που είναι θρησκόληπτοι να μην ακολουθούν αυτέ τι ανοησίε. Ειδικά αυτό. Τι να πω, ρε παιδιά, Καταλάβατε για ποιου λέω. Λέω για αυτού οι οποίοι έχουν λάμψει δια τη κενότητα του και δια τη κακία του σε παλαιότερε δηλώσει που έχουν κάνει για την ομοφιλοφιλία. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Δεν θέλω ακουστεί το όνομά του στο κανάλι μου. Πραγματικά δεν θέλω να Ούτε θέλω να κάνουμε. Ε, ε, είμαι υπέρ του. Don't make stupid people famous. Να μην κάνουμε διάσημους ηλίθιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον πλήρη σεβασμό μου είναι ο ελπιδοφόρος, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος έχει βγάλει από την προηγούμενη εβδομάδα μια εξαιρετική ανακοίνωση, η οποία δείχνει ακριβώς ότι νοιάζεται για το καλό του ποιμνίου του. Και η ανακοίνωση της Κυπριακ... και η χθεσινή ανακοίνωση της Κυπριακής Εκκλησίας, κάτσε να τη βράσω, θα διαβάσω. Και αυτή μου άρεσε. Άργησε να βγει, βγήκε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, να σταματήσουν, να σταματήσουν να επηρεάζουν τον κόσμο με τα κλούβια τους μυαλά. Ό,τι και καλά ο κορονοϊός, όχι τον είχαν γράψει γραφές... Όχι είναι τιμωρία για τις αμαρτίες μας, όχι είναι το άλλο, όχι είναι το παράλληλο. Να μας παρατήσουν. Είναι ένας ιός ο οποίος έχει μεταλλαχθεί από το ζώο στον άνθρωπο όπως και τόσοι άλλοι. Λέει καλή τους πιστούς σε αποχή η Εκκλησία της Κύπρου με ανακοίνωση της. Ενώ ε, λέει Σα διαβάζω την, τη χθεσινή ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου. Έχοντα ενώπιόν μας αφενός μια παγκόσμια επιδημία, πανδημία κορονοϊού, και αφετέρου ευνομούμενε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να θρυνούν ήδη εκατοντάδε νεκρού καθημερινά, αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα μας να αριθμεί οι μερικέ δεκάδες κρουσμάτων της ασθενίας αυτής, ως Εκκλησία δεν μπορούμε να, να μείνουμε απαθείς. Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου χθεσινή. Δέον, πλε, δέον η ασθένεια αυτή να αντιμετωπιστεί από τις γενέσεως της, που σημαίνει πρέπει η ασθένεια αυτή να αντιμετωπιστεί από τη γένεση της, παράδειγμα μας πρέπει να είναι η Κίνα, μια χώρα με πληθυσμό δισεκατομμυρίων και παρόλο που η αντιμετώπιση μια τέτοια επιδημία ήταν δύσκολη, Εν τούτη επετεύχθη, όπω χιλιάδε θεραπευμένοι ημερησίω να εξέρχονται των νοσοκομείων, οι θάνατοι να μετρούνται πλέον στα δάκτυλα του ενό χεριού και τα νέα κρούσματα να είναι ελάχιστα. Και αυτό ω αποτέλεσμα τη έγκυρη λήψη δραστικών μέτρων. Συγχαίρουμε και επικροτούμε την κυβέρνηση τη χώρα μα που έλαβε σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου 2020, δραστικότατα μέτρα. Και εμεί ω Εκκλησία, συμπορευόμενοι στο αυτό πνεύμα των αποφάσεων τη κυβέρνηση, ανακοινώνουμε τα εξή. Πρώτον, Καλούμε όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα τη πατρίδα μα να εντείνει τι προσευχέ του προ τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων κύριο μα, όπω συντμίσει το χρόνο αυτή τη διαδικασία και εξέλθουμε ω τάχιστα από τη θανατηφόρα αυτήν όσο που ενέσκυψε και στο δικό μα τόπο. Σε νέα ελληνικά, καλούμε όλου του θρήσκου, όλου του που πιστεύουν που, ανήκουν στην Εκκλησία και είναι θρήσκοι, να εντείνουν τι προσευχέ του προ τον Θεό, ώστε να λιγοστέψει το χρόνο. Αυτή τη δοκιμασία και να βγούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή τη θενατηφόρα νόσο η οποία έχει έρθει και στο δικό μα τόπο. Και για την προσευχή, επειδή κάποιο είχε σχολιάσει προχθέ, εγώ λέει να πω και για την προσευχή, και α μην με κοροϊδέψετε, δεν θα σε κοροϊδέψουμε για την προσευχή. Εγώ προσωπικά προσεύχομαι. Προσεύχομαι, ναι, προσεύχομαι. Έτσι θα σου το έχω πει, δεν είμαι άθηη, αθρησκή είμαι. Άθρησκε με την έννοια του ότι δεν θέλω να με προσδιορίζει η αδίποτε θρησκεία. Έχω όμω την ανάγκη τη προσευχή. Και στον πατέρα μου λέω να προσευχείτε για μας και για όλους μας και εγώ προσεύχομαι και πιστεύω στη δύναμη της προσευχής που αμή τι άλλο η προσευχή είναι ένας τρόπος να έρθουμε πιο κοντά με το είναι μας και να έρθουμε πιο κοντά και με τη συνδετική ουσία που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ε, το τι είναι Θεός και το τι σημαίνει Θεός και το αν υπάρχει Θεός δεν το γνωρίζουμε επιστημονικά. Γνωρίζουμε όμως ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας ένα χώρο ένα χώρο πνευματικότητα, σε ένα χώρο ευλάβεια, ένα χώρο αγάπη που είναι ακόμη και αν δεν πιστεύει κάποιο στο Θεό, είναι πολύ ωφέλιμο να εύχεται να κάνει καλέ ευχέ, προσευχέ για την υγεία τη δική του και των άλλων ανθρώπων. Και των αγαπημένων του, αλλά και αυτών που δεν τον αγαπούν. Εγώ εύχομαι και για του εχθρού μου, πραγματικά. 2. Παρόλο που το τυπικό τη Εκκλησία μα ορίζει κατά την τώρα διανυόμενη περίοδο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή πληθώρα κατανοητικών ακολουθειών, μεγάλο απόδειπνο, χαιρετισμού στη Θεοτόκο, προηγιασμένε τη λειτουργίε κλπ. Καλούμε όλο το χριστεπώνυμο πλήρωμα να απέχει για διάστημα τριών εβδομάδων. Δηλαδή για τρει εβδομάδε δεν πηγαίνουν οι πιστοί Εκκλησία. Μέχρι τι 10 Απριλίου από τι ακολουθίε, με σκοπό να βοηθήσουμε στην ανακοπή περαιτέρω εξάπλωση τη ασθένεια. Η αποχή για διάστημα τριών εβδομάδων από τι ιερέ ακολουθίε και το μυστήριο τη θεία μεταλήψεω να μην προκαλεί βάρο στη συνείδηση του ευσεβού ποιμνίου μα, διότι η ωφέλεια που θα προκύψει με την παρέλευση αυτή τη δοκιμασία θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. Πώ σα φαίνεστε, η Εκκλησία τη Κύπρου. Ω προ τούτο, πέρα από την απευθεία τηλεοπτική μετάδοση των νεωρών ακολουθιών, το χαιρετισμό στην Παναγία κάθε Παρασκευή, και τι θεία λειτουργίε τη Κυριακή από το Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου, θα μπορούν όλοι να παρακολουθούν και τις καθημέρα να ακολουθήσει από το ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Αρχιεπισκοπής, ο αληθινό λόγο τη συχνότητα 93,3 επαρχία Λευκοσία, 101,9 επαρχία Λεμεσού και Πάφου και 90,5 επαρχία Λάρνακα και ελεύθερη Αμοχώς του και 89,8 πόλη Χρυσοχού. Το λέει ο Αρχιεπίσκοπο ξεκάθαρα για τρει εβδομάδε και μετά θα βγάλει νέα ανακοίνωση. Για τρει εβδομάδε μην έρχεστε στην εκκλησία, παρακολουθήστε από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο τη Α μιμηθούμε το παράδειγμα των αδερφών μα στην Κίνα και α αποφύγουμε τα λάθη και την καθυστερημένη λήψη δραστικών μέτρων από ευνομούμενε χώρε τη Ευρώπη. Τέλο, με βέβαιη την πίστη μα πω όπου Θεό βούλεται νικάτε φύσιος τάξη, ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στου αδερφού μα έχουν προσβληθεί από την νόσο αυτή και ο κύριο μα να ευδοκίσει ώστε να μην θρυνήσουμε κανένα θύμα. Εκ του Αρχιεπισκοπικού Γραφείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 10η Μαρτίου 2020. Μπράβο το Αρχιεπισκόπου. Δεν θα με ακούσετε συχνά να λέω μπράβο στον Αρχιεπισκόπο. Μπράβο του Αρχιεπισκόπου. Συγχαρητήρια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι αυτά που συζητούσαμε και με τον πατέρα μου την προηγούμενη εβδομάδα είχα εκφράσει, φυσικά δεν με άκουσαν εμένα, δεν είναι από μένα που το έκαναν, είχα εκφράσει την άποψη ότι πρέπει η Εκκλησία να πει στον κόσμο να απέχει και να πει και στον κόσμο να μην νιώθει και ότι θα απέχει. Αυτά περί της Κυπριακής Εκκλησίας και έχω ακόμη, ένα μικρό, έχω ακόμη δύο πράγματα να διαβάσω από εσά. Λοιπόν, λέει μια φίλη, καραντίνα και ατομική ευθύνη. Καλησπέρα, καλή μου θέκλα, καλημέρα. Τι ωραία που θα ήταν εάν ήταν όλο αυτό που τώρα συμβαίνει ένα κακό όνειρο. Μακάρι να ήταν. Μακάρι. Έχω θυμώσει πάρα πολύ που τόσο δικοί μου άνθρωποι, άνθρωποι στη δική μου την ίδια οικογένεια που ζούμε μαζί, αδυνατούν να καταλάβουν το αυτονόητο και με κάνουν να αισθάνομαι άσχημα. Επειδή αντί να κάνουν μόνοι τους ό,τι πρέπει για να προφυλάξουν τον εαυτό τους και κατ' επέκταση εμένα που το έχω ανάγκη γιατί είμαι σε ανοσοκαταστολή, με φέρνουν όλο ένα στη θέση να ζητάω να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών χωρίς αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές. Ντροπή του! Ντροπή του! Σε έχουν εσένα στο σπίτι να είσαι σε ένα σου καταστολή που σημαίνει ότι είσαι πλέον επικίνδυνη εάν πάρεις τον ιό να καταλήξεις. Σε ένα καταστολή συνήθως είναι άνθρωποι που, δέχονται, που είναι μετά από... από μεταμόσχευση, δεν ξέρω οι φίλοι τι, τι, επέμβαση έχει κάνει, ή μετά από κάποιες άλλες θεωρίες μπαίνουν σε ένα καταστολή Σοβαρά όμω, ε. δείξε του αυτό το βίντεο και πε του να έρθουν έτσι εδώ κοντά και εσύ και εσύ, ξέρετε ποιοι είστε. Σηκωθείτε, φύγετε από το σπίτι, αφήστε τη γυναίκα μόνη τη ή αν θα μείνετε στο σπίτι, σταματήστε να κάνετε μαλακίε. Αγαπημένο σα πρόσωπο, στενά συγγενικό σα πρόσωπο είναι σε ανοσοκαταστολή ανακα... και δεν τηρείτε τι οδηγίε. Seriously, σοβαρά, σοβαρά όμω, σοβαρά. Και λέτε ότι την αγαπάτε. Θα κλαμπουθέλετε, Και οι δύο. Σοβαρά. Εμά ήρθε ο Λάζαρο την Παρασκευή από την Αγγλία και ούτε μια αγκαλιά δεν κάναμε. Επίτηδε, γιατί προσέχουμε και εμεί στο ίδιο σπίτι, προσέχουμε αν τυχόν έχει ένα από εμά τον ιό να μην το μεταδώσει τον άλλο. Τι αυτέ οι βλακίε. Μια άλλη φίλη έχει γράψει Συμφωνώ με το μένουμε σπίτι και εγώ αυτό κάνω. Αλλά για πόσο, ξέρει κανεί, με πιάνει πανικό ότι θα κάνουμε μήνε να βγούμε. Δεν νομίζω να κάνουμε μήνε να βγούμε. Ε, εβδομάδε θα κάνουμε να βγούμε. Προ το παρόν, τρει εβδομάδε και ξέρει, έτσι τρώγεται. λες τρει εβδομάδε. Μετά μπορεί να άλλη μία, να άλλο πέντε μέρε. Στη σημερινή εποχή που υπάρχει το διαδίκτυο, που μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μα διαδικτυακά, που μπορούμε να κάνουμε βιντεοκλήσει, που μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό άλλα πράγματα. Θα το περάσουμε και αυτό. Εγώ θα είμαι εδώ κάθε μέρα. Σα λέω και με κορονοϊό να διαγνωστώ και να έχω. και μπορεί να έχω, μπορεί να έχω κορονοϊό χωρί να ε. Εδώ θα είμαι. Θα είμαι εδώ και με το οξυγόνο να Με σήμερα που πειραματίζομαι και έχω σιώσει τα μαλλιά μου. Καλά, το ίσιο που έχω κάνει δεν είναι και πολύ κομπλέ. Ε, αλλάζω θέμα τώρα. Ναι, ασχολούμαστε με τι τρίχε. Ναι. Έχω προσπαθήσει, η προσπάθειά μα με την κομμότητα είναι να, να, κάνουμε ένα μακρύ καρέ. Δηλαδή να έρθει έτσι και έτσι και μετά θα τη σιώνουμε και θα γίνουμε κοπέλε. Λοιπόν, μια άλλη φίλη γράφει. Καλημέρα. Πρέπει να μείνουμε σπίτι για μα και του συνανθρώπου μα. Να σκεφτόμαστε το διπλανό μα και όχι να παίρνουμε όσα πράγματα μπορούμε, λε και θα τελειώσουν και δεν θα έχουμε τα πράγματα. Να είναι δι... και δεν θα έχουμε. Τα πράγματα είναι δύσκολα και θα γίνουν δυσκολότερα. Φοβάμαι ότι θα γίνουμε σαν την αγαπημένη μου Ιταλία που αγαπώ πολύ. Υπομονή, καλή δύναμη κάτω στην Κύπρο μα και να προσέχετε, προσέχετε την οικογένειά σα. Καλή δύναμη, σα αγαπώ πολύ. και χώ σα αγαπώ πάρα πολύ. Δεν θα γίνουμε όπω στην Ιταλία γιατί θα μαζέψουμε τα μυαλά μα. Και μου έχει στείλει και αυτή την πολύ ωραία εικόνα η φίλη που είναι από το Coach Greek Best. Και όταν τελειώσει η καταιγίδα θα αγκαλιαστούμε ξανά και θα είναι όμορφα. Θα βρούμε χαμένε αξίε και θα είμαστε όλοι λίγο καλύτεροι και λίγο και λιγότερο εγωιστέ. Έρχονται και άλλα mail. Τώρα, μπορεί να κάνω αργότερα σήμερα ένα άλλο έκτακτο. αλλά δεν προλάβω, γιατί σήμερα έχω να κάνω και τα, να γυρίσω και τα βίντεο που είναι για να παίξουν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ναι, ναι, γιατί από πριν τα γυρίζω, σας το έχω πει αυτό το πράγμα, ακαλά καλά. Εν τω μεταξύ, Ρο, είπε μια φίλη χθε, λέει, τώρα που σε σπίτι, <laughs> <laughs> τώρα που είμαστε σπίτι, δεν κάνεις περισσότερα vlogs τη μέρα να φεύγουν επιστολές από τη μέση και της απαντάω και από εδώ, φίλε, δω, εγώ είμαι κάθε μέρα σπίτι. Και τώρα όχι απλώς είμαι κάθε μέρα σπίτι, αλλά είμαι σπίτι και έχω και φιλοξενούμενο τον ιό μου, ο οποίο τρώει κιόλα. Καλά κάνει <χι> και τρώει, αλλά πρέπει κάθε μέρα να παγιρεύω κιόλα. Παναγιώτη κι εγώ είμαστε, είμαι θαλιτοδίαιτη. Αυτό δεν είναι, γιατί είναι πάνω στην ανάπτυξη του άνθρωπου, είναι 23 ετών, γυμνάζεται. Τώρα θα, προσπαθήσω απόψε όταν θα κάνει γυμναστική να τον βιντεοσκοπήσω κρυφά και θα με σκοτώσει μετά. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, και επίση για να απαντηθούν τα vlogs να, γι... τα email να γίνουν vlog θέλουν κάποια προεργασία. Θέλουν κάποια προεργασία για να γίνει σοβαρή δουλειά. Τώρα, αν είναι απλώ να τα διαβάζω έτσι χαχαχαχού και να κάνω vlog χαχαχαχού, θα χαλάσουμε την ποιότητα του καναλιού. Άλλο αυτά τα έκτακτα που μπαίνουν στο... στην κολεξιό, μένουμε σπίτι που είναι και λίγο χαβαλέ έξιον, που λέει η, Σοφία, η Σοφία Μπουτίδου στο κανάλι τη δεν λέει χαβαλέ έξιον. Ναι, είναι και λίγο χαβαλέ έξιον αυτά. Εντάξει, είναι ενθαρρυντικά, και τα κτλ. Δεν νομίζω να μπορέσω να κάνω περισσότερα από δύο mail τη μέρα και ούτε ξέρω κιόλα αν θα μπορέσω τι επόμενε μέρε να συνεχίσω να κάνω τα δύο, τα vlogs το πρωινό και το βραδινό με τον ίδιο ρυθμό. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει περίπτωση να αρρωστήσω και άμα αρρωστήσω θα μπορώ να κάνω μόνο έκτακτα. Μην ανησυχείτε, δεν είμαι άρρωστη, με βλέπετε είμαι απάρα. Βλέπετε, πω είναι το πρόσωπο, το μαλλί το έχω κάνει κατά. Αλλά τέλο πάντων, αυτά για σήμερα. Έχω θυμώσει πάρα πολύ με εκείνα τα δύο πρόσωπα. Δεν λέω ότι συγγένεια έχω μαζί σου, αλλά είναι πρώτου βαθμού συγγένεια και στενή συγγένεια. Πε του, η Θεάκλα θυμώσει πάρα πολύ και θα σα σάσει. Σοβαρά όμω, ε. δηλαδή αυτό δεν είναι, δεν είναι μανιά. Δεν είναι, χα, 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 χα εγώ θα βγω έξω και δεν με νοιάζει, δεν, δεν σε νοιάζει, να σε νοιάζει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε και στη ζωντανή συζήτηση. Και μένουμε σπίτι Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020. Α, αυτό με τον Big Brother, παιδί μου. Ε, περίμενα εγώ χθε να ξεκινήσω τον Big Brother, το φίλο μου, το Χάρη τον Βαρθακούρη, πώ θα τα πάει στην παρουσίαση. Και επίση να δω και τι είναι αυτό που μπορεί να μην επέλεγα να δω. Όμω το ακύρωσα. Καλά έκανα και το ακύρωσα γιατί έχει κόσμο πολύ ο οποίο είναι διαγνωσμένο. Είπαμε αυτοί που έχουν 400 ευρώ να κάνουν το τεστ ξέρουν. <laughs> ξέρουν ότι είναι, έχουν τον ιό. Εμεί εδώ δεν, νομίζω δεν το έχουμε στον ιδιωτικό τομέα το τεστ. Δεν το έχουμε. Εσεί το έχετε έστω και 300 ευρώ στην Ελλάδα. Νομίζω δεν το έχουμε. Και σε αρά, σε που λένε. Ό,τι δεν να γίνει, να θα γίνει. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι έχουμε φιλότιμο σαν λαό, έχουμε αγάπη, έχουμε ψυχικέ δυνάμει μέσα μα που δεν τι γνωρίζουμε. Εδώ είμαστε για να τι ενεργοποιήσουμε. Εδώ θα είμαστε καθημερινά και έχετε την αγάπη μου. Πραγματικά σα αγαπώ. Φιλάκια πολλά. Νομίζω σήμερα δεν έχω βαφτεί ιδιαίτερα άσχημα. Έχω πάει στο less is more. Έχω πάει πίσω. Είπα να μην κάνω αυτέ τι δοκιμέ που κάνουμε τα καινούργια πράγματα και να γίνουμε μαϊμούνα. Τα φιλιά μου σε όλου. Και φιλιά χωρί κρονοϊό. Χωρί, ούτε στα γονίδια, ούτε τίποτα.